Σήμερα στην έκτη αίσθηση θα παρακολουθήσετε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης για αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία που έγινε στην Αθήνα. Ονομάζομαι Καλπακίδ Μαρία, είμαι παρολυμπιονίκης κολύμβησης στα αγωνίσματα 50 μέτρα ύπτιο, 50 μέτρα ελεύθερο, 100 μέτρα ελεύθερο και 200 μέτρα ελεύθερο. Φέτος για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης συμμετείχαν και ξένες χώρες όπως η Βραζιλία, το Ιράκ και κάποιοι αθλητές από την ομάδα της Αμερικής. Αυτό δίνει ένα μεγαλύτερο κύρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό που οι αθλητές άλλων χωρών επέλεξαν την Ελλάδα να έρθουν και να συμμετάχουν σε αυτό το meeting και όχι σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό κάνει καλό και στη χώρα μας και σημαίνει ότι έχουμε προχωρήσει μπροστά και σε θέμα διοργάνωσης αγώνων. Όσον αφορά σε μένα, τα πήγα αρκετά καλά, όχι τόσο τέλεια όσο θα ήθελα, γιατί με αναρρώνω από ένα τραυματισμό που είχα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι ένα δύσκολο. Καλοκαίρι θα περάσει πολύ δύσκολα, γιατί δεν θα έχουμε καθόλου διακοπές. Τον Αύγουστο φεύγουμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που θα γίνει στην Ολλανδία. Και έτσι με τον προπονητή μου, τον Γιάννη Μαχίλη, μας περιμένει δύσκολη δουλειά, προσπάθεια πολύ, κεφάλια μέσα στο νερό. Πάντα σε κάθε μου αγώνα στοχεύω να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Έτσι και φέτος θέλω να είμαι καλά από τραυματισμούς, βασικό, γιατί πάντα τυχαίνουν εκεί που δεν πρέπει την τελευταία στιγμή. Να είμαι καλά στην υγεία μου, να κάνω μια πολύ καλή προπόνηση, ένα πολύ καλό φορμάρισμα. Να μπορέσω να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να κάνω το καλύτερο δυνατό δηλαδή, και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο έρθει. Ονομάζομαι Κατσαρός Ανδρέας, είμαι παραολυμπιονίκης στο Πεκίνο στην κολύμβηση στην κατηγορία S1, στα 50 μέτρα ύπτιο, και είμαι αθλητής του Φιλίππου Θεσσαλονίκης, με προπονητή τον Γρηγόρη τον Σπανούδη. Το πρωτάθλημα υπήρξε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς τους Έλληνες αθλητές, διότι συμμετείχαν αθλητές από άλλες 9 χώρες. Ήταν μεγαλύτερος ο συναγωνισμός μεταξύ μας. Εγώ με τον Γρηγόρη τον Σπανούδη θέσαμε κάποιους στόχους. Τους πετύχαμε να κάνω προσωπικό ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Και στη συνέχεια έχω ξεκινήσει την προετοιμασία μου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα συμμετέχω, διότι έχω πιάσει το όριο στην κατηγορία μου. Έχουμε κάνει τον σχεδιασμό που θα ακολουθήσουμε στην προετοιμασία. Προετοιμασία πάει από το καλό στο καλύτερο και πιστεύω ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα, έτσι ώστε να πάρουμε όσες περισσότερες θέσεις γίνεται για το Λονδίνο το 2012.
αν κάτι δεν το θέλεις πάρα πολύ, δεν σε κρατάει. Για μένα η πισίνα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Περνάω το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας εκεί, τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε είναι σαν να είναι σπίτι μου. Είναι ο φυσικός μου χώρος, ο βιολογικός μου χώρος, είναι αυτός που μου δίνει το κίνητρο να συνεχίσω, να προσπαθώ και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Γιατί τα όρια μας, τα όρια του κάθε ανθρώπου δεν τα ξέρουμε. Οπότε κάθε φορά θέλω να εκπλήσω τον εαυτό μου για να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και προσπαθώ κάθε φορά να τα ξεπερνώ. Η πισίνα είναι ένα κίνητρο. Ένα κίνητρο τόσο για να πάω καλά στους αγώνες, αλλά και γενικότερα στη ζωή μου, να προσπαθώ και να μην σταματάω με την πρώτη δυσκολία ή με μία χή αποτυχία. Αρχικά θα πρότεινα το κολύμπι, γιατί το κολύμπι είναι ο καλύτερος τρόπος γυμναστικής στα άτομα με αναπηρία. Μπορούν να γυμνάσουν όλο τους το σώμα και είναι καλύτερος τρόπος φυσικής αποκατάστασης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα το πρότεινα, εννοείται όσον αφορά στον πρωταθλητισμό. Η κολύμβηση σε βοηθάει να ξεσπάσεις, να ξεχαστείς. Μπαίνεις στην πισίνα και νιώθεις ένας άλλος άνθρωπος. Πλέον είσαι εσύ και το νερό, δεν σε απασχολεί τίποτα άλλο. Και βγαίνεις άλλος άνθρωπος επίσης. Μπαίνεις με προβλήματα και βγαίνεις σαν να έχει φύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου. Γιατί ξεσπάς πάνω στο νερό και αυτό σε βοηθάει να συνεχίσεις με δύναμη την υπόλοιπη μέρα. Οπότε ναι, θα το συνιστούσα σε άτομα με αναπηρία, αρχικά σε επίπεδο γυμναστικής και συνέχεια σε επίπεδο αθλητισμού και πρωταθλητισμού. My name is Kristen Duquette. Λέγομαι Kristen Duquette. Είμαι 19 χρονών και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είμαι κολυμβήτρια και αγωνίζομαι στην κατηγορία S4. Σε αυτούς τους αγώνες συμμετείχαν πολλοί αθλητές από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία, οπότε υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός. And I have a lot of competition. Τη συμμετοχή του κόσμου, να έρθει να δει πώς είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να γνωρίσει τους αθλητές με αναπηρία, να δει τις διαφορετικές αναπηρίες που υπάρχουν, την προσπάθεια που κάνουν και τον τρόπο που κολυμπάνε μέσα στο νερό, για να γνωρίσουν τη διαφορετικότητα και να την προσεγγίσουν. Ευελπιστούμε στο μέλλον να είναι πιο κοντά μας. Είναι σημαντικό που αυτή η εκπομπή είναι τα τελευταία χρόνια κοντά μας και έρχεται και σε αγώνες μαζί μας και μας στηρίζει. Αυτό μας δίνει περισσότερο δύναμη. Κουράγιο, είναι όλοι δίπλα μας, στον αγώνα, πριν τον αγώνα. Αυτό βοηθάει τους αθλητές να ξέρουν ότι υπάρχει στήριξη και η προβολή, ότι ακόμα και αν θα τα πάνε καλά, να ξέρουν ότι αυτό θα το δει ο κόσμος, θα το μάθει ο κόσμος. Ευχαριστούμε την εκπομπή που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους της εκπομπής που είναι δίπλα μας και έχουν δεθεί μαζί μας και είμαστε όλοι μια ομάδα.